διαθέσεις σας. Λοιπόν, με αφορμή όλες αυτές τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς που πέφτουν εδώ και αρκετές εβδομάδες, μήνες, τι να περιμένουμε σε σχέση με τους λογαριασμούς της ΑΕΚ? Ναι, με βάση την έκθεση που έχουμε πάρει χτες από την ΑΕΚ, υπάρχει μια άμεση μείωση του λογαριασμού του ρεύματος ύψους 1,3 σεντ ανά κιλοβατόρα, η οποία οφείλεται στη μείωση της τιμής των καυσίμων που αγοράζει η ΑΕΚ, η οποία, όπως είναι γνωστό, μετακυλείται αυτόματα στους καταναλωτές μέσα από την αναπροσαρμογή της ρήτρας καυσίμου. Και αυτή η μείωση ήταν αναμενόμενη, διότι εδώ και μερικούς μήνες οι τιμές ακολουθούν μια πτωτική πορεία, η οποία έρχεται με κάποια μικρή καθυστέρηση να φανεί και στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Γιατί με μικρή καθυστέρηση, εξηγήστε μας γιατί. Ναι, υπάρχουν κάποιοι λόγοι που υπάρχει καθυστέρηση και όταν υπάρχει μείωση, αλλά και όταν υπάρχει αύξηση. Επειδή υπάρχει απόθεμα στην ΑΕΚ με μια αυξημένη ή μειωμένη τιμή και σταδιακά εξαντλείται με το να προστίθενται ποσότητες από τις νέες παραλαβές και να γίνεται ο υπολογισμός με μαθηματικών τρόπων ελεγχόμενων από τη ΡΑΕΚ και πρέπει να είναι η μέση σταθμική τιμή. Και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η δραστική μείωση, θα έλεγα, το 1,3 σεντ, η οποία ήρθε, όπως αναμένεται, με βάση τις τιμές του Οκτωβρίου. Με βάση τις τιμές του Νοεμβρίου αναμένουμε ότι θα υπάρξει ακόμα μία μείωση. Δηλαδή, έτσι πρακτικά να το δούμε, ένας λογαριασμός των 200 ευρώ της διμηνίας, πόση διαφορά θα έχει? Έστω με πιάνετε τσαπίνης, θα έλεγα γύρω στα 12 με 14 ευρώ περαιτέρω μείωση. Στο συνολικό ποσό? Ναι. Μάλιστα. Και αν οι τιμές συνεχίσουν με αυτή την πτωτική τάση, θεωρείτε ότι σύντομα θα δούμε και άλλες μειώσεις? Με βάση την τάση που υπάρχει, εάν δεν ανατραπεί και δεδομένου ότι δεν θα υπάρξει κάποια απροσδόκητη βλάβη στους σταθμούς της ΑΕΚ, άρα η χρήση καυσίμων θα είναι στην αναλογία που γινόταν τον μήνα Οκτώβριο, ναι, θα υπάρξει και περαιτέρω μείωση, αλλά χωρίς να μπορούμε να πούμε με ακρίβεια αυτή τη στιγμή, το Γενάρη και θα είναι αυτή η μείωση. Άρα μπήκαμε στον δρόμο των μειώσεων, κύριε Σαμά. Μπήκαμε στον δρόμο των μειώσεων, δεδομένου ότι διατηρηθεί η τιμή η διεθνή τιμή των καυσίμων, των πετρελαίων, στα επίπεδα που είναι σήμερα. Και δεδομένου ότι δεν χειροτερεύσει και η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ ευρώ και δολαρίου. Διότι οφείλουμε να πούμε, εάν το ευρώ, η ισοτιμία του με το δολάριο παρέμενε στα επίπεδα του Ιουλίου, θα είχαμε ακόμα ένα 10% κέρδος στην τιμή του καυσίμου, το οποίο όμως εχάσαμε επειδή έχει ακριβώσει το δολάριο εναντί του ευρώ. Ναι, αλλά τότε η τιμή του πετρελαίου πριν από κάποιους μήνες ήταν ένα 46 το βαρέλι. Τώρα είναι γύρω στα 70 δολάρια το βαρέλι, κύριε Σαμά. Η μείωση, ένα λεπτό, δολάρια. Να υποβάλω το ερώτημα. Η μείωση δεν έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη? Η μείωση, ακριβώς αυτό σας είπα, είναι μαθηματικά υπολογισμένη. Η μείωση στα καύσιμα που αγοράζει ΑΕΚ είναι περίπου 25%. Αλλά έναν ποσοστό 10% χάνεται λόγω της ισοτιμίας της συναλλαγματικής. Αγοράζουμε σε δολάρια, πληρώνουμε σε ευρώ. Έχει χάσει αξία το ευρώ εναντί του δολαρίου και γι' αυτό η μείωση στο καύσιμο που πάει στον καταναλωτή είναι γύρω στο 15-16% τώρα και αναμένεται να αυξηθεί ακόμα λίγο τον επόμενο μήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα κρατάμε αυτό το θετικό. Θα τα δούμε σύντομα στους λογαριασμούς. Περιμένουμε και άλλες μειώσεις, εάν είναι εφικτό. Πιέστε και εσείς πράγματα και καταστάσεις, γιατί οι πολίτες έχουν κουραστεί να πληρώνουν ψηλούς λογαριασμούς ρεύματος, κύριε Σαμά. Είναι τουλάχιστον 20% μειωμένη σε σχέση με το ότι ήταν πριν 1,5 χρόνο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αν μπορούν να υπάρξουν και άλλες μειώσεις, θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Είναι πάντα ευπρόσδεκτες. Λοιπόν, ευχαριστώ.